Συνολικά 420 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι ξόδεψαν οι επισκέπτες των ξενοδοχείων της Θεσσαλονίκης το 2018, μια χρονιά κατά την οποία ο αριθμός διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών παρέμεινε σταθερός σε σχέση με το 2017. Όπως προκύπτει από την έρευνα ικανοποίησης τουριστών και απόδοσης ξενοδοχείων της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, από τα χρήματα που ξόδεψαν οι επισκέπτες, τα 183 εκατομμύρια ευρώ ήταν στην πόλη, τα 161 εκατομμύρια στα ξενοδοχεία και τα υπόλοιπα ήταν φόροι. Αύξηση κατέγραψαν επίσης οι ημερήσιες δαπάνες των επισκεπτών, οι οποίες ανήλθαν σε 71 ευρώ το 2018 αντί 70 που ήταν το 2017. Οι ξενοδόχοι είναι εκείνοι που μπορούν πολύ καλύτερα να μιλήσουν ειδικά για το ξενοδοχειακό κομμάτι, γιατί υπάρχουν και τα Airbnb στα οποία δεν έχουμε απόλυτα κανόνες. Εγώ τουλάχιστον εκείνο που εισπράττω είναι το ότι ως Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και ως Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με όλους προσπαθείς να δημιουργήσεις διεθνούς βεληνικούς γεγονότα για να μην έχεις μόνο το Σαββατοκύριακο. Η κυκλική οικονομία, την οποία εδώ και πάρα πολύ καιρό την αναφέρω και που δεν ακούγεται πολύ, ήταν ο καθρέφτης του χθες. Διεθνής Μαραθώνιος Δρόμος Μέγας Αλέξανδρος. Πόσες επιχειρήσεις δουλέψαν, για θυμηθείτε. Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2018, αυξήθηκαν κατά 78% οι Ισραηλινοί τουρίστες, οι οποίοι πλέον είναι οι πρώτοι σε διανυκτερεύσεις, ενώ μικρότερη αύξηση είχαν οι Γερμανοί και οι Ιταλοί επισκέπτες. Έχουμε σημαντικά αποτελέσματα από τον τουρισμό στην πόλη. Εγώ προτιμώ να λέω από τους επισκέπτες στην πόλη και όχι τους τουρίστες. Ο τουρίστας έχει αποκτήσει μια άλλη έννοια, ας πούμε. Αυτό που είναι πάρα πολύ βασικό είναι το ότι αν δεν γίνει ένα στρατηγικό σχέδιο από ένα όργανο συντονιστικό, το οποίο να είναι στους ιδιώτες να τροφοδοτείται και να διαχειρίζονται οι ιδιώτες, αυτοί πρέπει να λάβουν τα πράγματα στα χέρια τους. Φυσικά και ο Δήμος και η Περιφέρεια θα πρέπει να βοηθήσουν την ιστορία, αλλά να μην ανακατεύονται. Σταθερή παρέμεινε η ικανοποίηση των τουριστών από τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, ενώ οριακή αύξηση σε 8,3% από 8,2% καταγράφηκε στην ικανοποίησή τους για τη σχέση ποιότητας-τιμής στις παρεχόμενες υπηρεσίες από τα ξενοδοχεία. Η επιθυμία των τουριστών να επισκεφτούν ξανά τη Θεσσαλονίκη αγγίζει ποσοστό 95%, ενώ ίδιο ποσοστό καταγράφει και η πρόθεσή τους να προτείνουν την πόλη σε άλλους ενδιαφερόμενους. Ωστόσο, τα θετικά αυτά μηνύματα έρχονται να σκιάσουν οι αρνητικές αξιολογήσεις που δίνουν οι τουρίστες για την ασφάλεια της Θεσσαλονίκης, ένας δείκτης που βρίσκεται σε συνεχή πτώση από το 2015. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος δείκτης έπεσε στο 6,9% το 2018 από το 7,4% το 2015. Παράλληλα, αρνητικά αξιολογούν και εφέτος οι τουρίστες την καθαριότητα της πόλης, τις δημόσιες συγκοινωνίες και την έλλειψη πεζοδρομίων και πλατειών. Είναι πολλά χρόνια που κάνουμε αυτή τη μελέτη. Βοηθάει πολύ, είναι εργαλείο για την πόλη. Όπως είδατε, σήμερα μιλούσαμε για το Αμβούργο, ότι δεν είχε τα αντίστοιχα στατιστικά ξενοδοχείων που είχε η Ένωση Ξενοδόχων. Εμείς από αυτή τη μελέτη θέλουμε να επιλέγουμε μόνο ένα σημείο να σταθούμε. Επιλέγουμε το σημείο που για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά υπάρχει πρόβλημα με την ασφάλεια στην πόλη. Πέφτει συνέχεια ο δείκτης ικανοποίησης όσον αφορά την ασφάλεια στην πόλη. Αυτό το εργαλείο που μας δίνει κάθε χρόνο η Ένωση Ξενοδόχων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η έρευνα ικανοποίησης των πελατών που επισκέπτονται την πόλη είναι μια πάρα πολύ σημαντική ενέργεια που μας δίνει τα τεχνοκρατικά στοιχεία τα οποία χρειαζόμαστε για να εκπονήσουμε τις πολιτικές μας. Κάθε χρόνο το περιμένουμε αυτό. Μάλιστα, από το καλοκαίρι θα ξεκινήσει και μια έρευνα σε περιφερειακό επίπεδο, η οποία θα μας δώσει δυνατότητα να διαμορφώσουμε την στρατηγική της επόμενης τετραετίας στο κομμάτι της τουριστικής ανάπτυξης. Αυτό που πρέπει να επιμείνουμε είναι στο ότι ο τουρισμός, ναι, μεν βρίσκεται σε μια καλή ρότα, σε ένα καλό φεγγάρι για την περιοχή μας, αλλά πρέπει να επιμείνουμε στα δυνατά μας σημεία, τα οποία έχουν σχέση με την καθαριότητα, με την ασφάλεια της περιοχής μας. Το νούμερο ένα όσον αφορά τις επιθυμίες των πελατών είναι η ασφάλεια σε ένα μέρος.